Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, οι Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική. Όταν λοιπόν ακούμε την Ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός, ως αμφισβήτηση συμφωνιών διεθνών της χώρας. Ίσως να μην ακούγεται καλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και να είμαι πιο συγκεκριμένη, έγινε ελληνική. Γιατί πληθυσμιακά η Μακεδονία μέχρι το 1912, 13 και 21, 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες δεν είχε πλειοψηφία ελληνική, παρά μόνο σε ορισμένες ζώνες στο νότο. Έγινε λοιπόν ελληνική μέσα από τις ανταλλαγές, μέσα από τις δύσκολες περιπέτειες που ζήσαμε ως έθνος και εμείς αλλά και άλλα έθνη στην περιοχή. Αν αυτό ισχύει με την υπογραφή την ελληνική και όχι με τον ισχυρισμό το δικό μου εδώ πέρα, προς τι όλη η φασαρία με τις Ιαχές η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Ποιον κοροϊδεύουμε, τον εαυτό μας? Διάβαζα αυτές τις μέρες ένα βιβλίο ενός ιστορικού του κυρίου Καράβα με τίτλο «Η Μακεδονία στον άλλο». Ο κύριος Καράβας αναφέρεται σε περίπου 200 βιβλία από το 1912 μέχρι το 1992, γιατί μεταλλάζει και λόγω της εισβολής της τηλεόρασης και των δημοσιογράφων που κάνουν τους ιστορικούς και όλα αυτά που ζήσαμε εκείνη, από εκεί και μετά, περίπου 150 βιβλία ιστορίας, γεωγραφίας, ειδικές μονογραφίες για το θέμα της Μακεδονίας και εγκυκλοπαίδειες. Του Πυρσού, του Ελευθερουδάκη, του Ήλιου και εγκυκλοπαίδειες. Δηλαδή, αυτό που συγκροτεί την κυβωτό της γνώσης του έθνους. Αυτό είναι. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι όχι μία ούτε δύο, πολλές φορές οι γείτονες αναφέρονται ως Μακεδονία. Ως Βόρεια Μακεδονία. Το τονίζω, ως Βόρεια Μακεδονία. Υπήρξαν στιγμές βεβαίως που η πολιτική σκοπιμότητα επέβαλε και άλλου τύπου χαρακτηρισμούς. Γιατί ξέρετε ότι το φάντασμα του πανσλαβισμού που υπήρχε πάνω από τη Μακεδονία δημιουργούσε διάφορες ψυχώσεις και στην ελληνική πλευρά. Να το ξαναλέω. Αν διαβάσουμε αυτά που συγκροτούν την εθνική κυβωτό της γνώσης, θα δείτε ότι εκεί, μέχρι το 1992, η λέξη Μακεδονία για τους γείτονές μας, ως Γιουγκοσλαβική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια, ως Βόρεια Μακεδονία στο Μεσοπόλεμο, ως Σερβική Μακεδονία στο Μεσοπόλεμο, είναι μια κατοχυρωμένη από την πλευρά μας κατοχυρωμένη ονομασία. Δεύτερον, είμαστε εμείς που βρήκαμε ξαφνικά το θέμα της Μακεδονίας για να δημιουργήσουμε ένα νέο κομματικό αφήγημα, ένα νέο αφήγημα διακυβέρνησης. Δεν εκκρεμούσε το θέμα αυτό? Δεν ήταν οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες που το ανέβαλαν από χρονιά σε χρονιά και δημιουργούνται συνεχώς δυσμενές στερεόλια για την επίλυσή του? Εγώ θέλω απλώς να πω ότι για μας και προγραμματικά, εννοώ για τον ΣΥΡΙΖΑ και προγραμματικά, αλλά και ως και με την έννοια του πατριωτισμού, του δημοκρατικού πατριωτισμού που πρέπει να διακατέχει και ένα πολιτικό κόμμα, η επίλυση των εθνικών θεμάτων όχι με εθνικιστική οπτική αλλά με δημοκρατική, αντιεθνικιστική οπτική είναι αναγκαίος όρος για να προχωρήσει προς τα κοινωνία μας. Πιστεύετε ότι από την εθνικιστική ιστερία για διάφορα ζητήματα δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν εκεί αιτίες για την κρίση την οποία ζούμε σήμερα? Είναι στενά οικονομικές οι αιτίες. Και στις οικονομικές αιτίες δεν υπάρχει ένας συντελεστής που έχει να κάνει με τους υπερεξοπλισμούς για την καταβύθιση την οικονομική της χώρας? Άρα λοιπόν, όταν δεν λύνεις προβλήματα με ένα σχέδιο, με διεθνείς συμμαχίες, όχι μόνο σου βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια, το μόνο που κάνεις είναι να επιβαρύνεις συνολικά το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια εθνική επιλογή να λύσουμε το θέμα αυτό, όχι μια κομματική επιλογή. Δεν θέλουμε βγαίνοντας από τα μνημόνια να ξαναπέσουμε σε αυτό που ξέραμε, στην διεθνή απαξίωση της χώρας. Δεν θέλουμε βγαίνοντας από τα μνημόνια να ξοδεύουμε για τους μιζαδόρους
και όχι για τις ανάγκες των πολιτών. Δεν θέλουμε, βγαίνοντας από τα μνημόνια, να δημιουργούμε ξανά μια εικόνα της Ελλάδας που δεν είναι άξια της ιστορίας της. Γιατί αυτό έχει δημιουργηθεί για να φτάσουμε στην απαξίωση της κρίσης που ζούμε ακόμα σήμερα. Μας λένε, ναι, το κάνετε αυτό, αλλά κάνετε δουλειά των Αμερικάνων. Ο κύριος Καμένος ήταν πιο πρωτότυπος. Θες είπε, κάνουμε δουλειά της Μέρκελ, όχι των Αμερικάνων. Κάτι ξέρει περισσότερο, εντάξει. Μάλιστα. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να λυθεί ένα θέμα, διεθνές θέμα, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση διεθνών δυνάμεων? Ποιο θέμα λύθηκε στην ιστορία μόνο από έναν ενδιαφερόμενο? Ένα θέμα διεθνούς πολιτικής, στην καρδιά μιας ζώνης γεωπολιτικής που η πόλεμη, η φτώχεια, η κρίση, η προσφυγιά είναι ο κανόνας επί έναν ολόκληρο αιώνα. Είναι δυνατόν να λυθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη ο διεθνής παράγων? Ποιος τα λέει αυτά, κάποιος μαρξιστής, ότι υπάρχει κενό στη γεωπολιτική και όλα λύνονται με αγάπες ή με τσαμπουκάδες, διμερείς? Πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον του διεθνούς παράγων να λύσει το θέμα για τους δικούς του λόγους. Και υπάρχει, επαναλαμβάνω, στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ η αντίληψη ότι πρέπει να λύνουμε τα ζητήματα αυτά αντιεθνικιστικά, δημοκρατικά, με αντίληψη συνεννόησης με τους γείτονες, να λύνονται για να μην δημιουργούνται, να μην αφήνονται αφορμές για να παρεμβαίνουν επιτίδιοι εις βάρος των δικών μας συμφερόντων. Προς τι λοιπόν αυτό είναι λάθος? Σωστό είναι. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η πορεία της πολιτικής επίλυσης του μακεδονικού ζητήματος είναι μια πορεία η οποία θα προχωρήσει και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εδώ οφείλω να αναγνωρίσω μια κριτική. Υπήρξε αντιστροφή. Ενώ η πορεία ήταν πρώτα Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά ΝΑΤΟ, αυτό υπήρξε αντιστροφή. Και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η αντιστροφή. Αλλά αυτό δεν μας αναγκάζει, δεν μας οδηγεί στην άποψη ότι πρέπει να αφήσουμε στη μέση αυτή την υπόθεση. Έχουμε καθήκον να το λύσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να αναφερθώ σε κείμενα τα οποία κατά κόρον μιλάνε για μακεδονικό λαό, για μακεδονική γλώσσα και τα οποία γραμμένα από Έλληνες, από την Πινελόπη Δέλτα, από τον... Αφήστε τώρα, πολλά κείμενα. Είναι σίγουρο ότι η συμφωνία δεν αφορά την εθνότητα. Η εθνότητα είναι εσωτερικό θέμα, είναι συνείδηση των ανθρώπων. Καμιά συμφωνία δεν μπορεί να ορίσει τι αισθάνεται ο κάθε πολίτης. Και αν το ορίσεις, απλώς είναι για λόγους προσχηματικούς. Το τι αισθάνομαι εγώ είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα που έχει να κάνει με τη διαπαιδαγώγησή μου, όχι τη δική μου μόνο, τη συνολική διαμόρφωση αυτού του συνόλου στο οποίο αισθάνομαι ότι ανήκω. Άρα όλη η συζήτηση για το θέμα της εθνότητας είναι μια συζήτηση εκτός θέματος. Ούτε την περιλαμβάνει η συμφωνία, ούτε μπορεί να την περιλάβει η συμφωνία. Αντιθέτως, υπάρχει και η πρόβλεψη ότι το θέμα της υπηκότητας, της ηθαγένειας, δεν προσδιορίζει και δεν προκαταλαμβάνει το θέμα της εθνότητας. Το ερώτημα είναι, και με αυτό τελειώνω, θέλαμε να υπάρξει μια συμφωνία με το γειτονικό κράτος η οποία να λύνει προβλήματα όσον αφορά την ονομασία και να δημιουργεί συνθήκες συνεργασίας? Έχω εδώ μπροστά μου ένα κείμενο το οποίο το προσυπογράφω. Το διαβάζω. Τι είναι η κόκκινη γραμμή που με ενδιαφέρει? Είναι αυτό που οι Σκοπιανοί θεωρούν αδιανόητο για αυτούς, το να δώσουν δηλαδή μια κοινή ονομασία για τη χώρα τους και στο εσωτερικό και έναντι τρίτων χωρών και έναντι των διεθνών οργανισμών. Αυτό που ο Καραμαλής, ο νεότερος, το έχει πει και έμεινε ως περίφημος όρος «erga omnes». Και συνεχίζει ο άνθρωπος του οποίου διαβάζω το κείμενο. Αυτό οι Σκοπιανοί δεν το δέχονται και κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να το δεχθούν, δηλαδή τη λεγόμενη συνταγματική του ονομασία να την αλλάξουν. Εγώ βλέπω ότι δεν θα το κάνω. Και είπα, αν αυτοί κάποια στιγμή το δεχτούν και την αλλάξουν, το συζητήσουμε εμείς για το τι πρέπει να κάνουμε παρακάτω. Έπεσε έξω σε όλα. Αντώνης Σαμαράς.